Να σας πούμε συγχαρητήρια για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Έχουμε τον προπονητή της άθλησης Μυτιλίνης, τον κύριο Πετσελή, και την αθλήτρια, όπως είπαμε, Ράσκου. Και την κυρία Ράσκου. Πείτε μας δύο λόγια για το τουρνουά που διοργάνωσε η Περιφέρεια και ο Πολυκράτης και έγινε εδώ στη Σάμμο. Πώς το είδατε? Πρώτα απ' όλα να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές, στους ανθρώπους που τρέξανε για αυτή την διοργάνωση. Ήταν όλα καταπληκτικά, ήταν όλα άψογα, δεν μπορώ να βρω κάτι το οποίο θα με προβλημάτιζε, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Νικολάηδη που έτρεξε όλη τη φάση, που μας έφερε εδώ, μας έφερε όλες τις ομάδες εδώ κοντά. Να δώσω συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ξενοδοχείο Μικάλης. Δεν ξέρω αν κάνουμε τώρα διαφήμιση, αλλά πρέπει να πούμε ότι... Τα ευχαριστώ, πρέπει να τα λέμε παντού και εκεί που πρέπει. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ξενοδοχείο. Μας κάλυψε πλήρως. Θέλω να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην κοπέλα που οδηγούσε, μας μετακινούσε από το ξενοδοχείο έως εδώ και πίσω, και για την υπομονή της και για το έργο της, τέλος πάντων. Δύο λόγια για αγωνιστικά που αστήθησε το παιχνίδι. Ήμασταν συγκεντρωμένες αρχικά, όλες οι ομάδες πιστεύω παίξαμε πολύ καλά. Παίξαμε καλό βόλεϊ πρώτα απ' όλα. Υπήρχε αγωνιστικότητα που πρέπει να υπάρχει στο άθλημα και πιστεύω ότι όλα ήταν πολύ καλά. Θα πρέπει να γίνει θεσμός από τη ΖΙΔΑ Περιφέρεια και να γίνεται κάθε χρόνο τουρνουά και σε κάποιο άλλο νησί? Οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει αυτό, να γίνεται και με τη βοήθεια σύλλογα των συλλόγων, και η Περιφέρεια να στηρίζει αυτό το θεσμό, διότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι είμαστε πόσοι αθλητές, πόσοι προπονητές. Είναι ένας μεγάλος αριθμός αθλητριών και παραγόντων και προπονητών οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα και θα πρέπει να υποστηρίζονται από την Περιφέρεια, αυτό είναι σαφές. Η Περιφέρεια θα πρέπει να κοιτάξει λίγο παραπάνω τον αθλητισμό. Θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερο χώρο και στα αθλήματα της άλλας, θέλω να πω κυρίως. Χωρίς να θέλω να πω κάτι μεμτό για το ποδόσφαιρο γενικότερα, αλλά θα πρέπει τα αθλήματα της άλλας να πάρουν ένα βήμα παραπάνω στην προσπάθεια της Περιφέρειας. Τα νέα παιδιά, τι θα έλεγες για να πάνε στον αθλητισμό, τι κερδίζουν, τι χάνουν? Πιστεύω ότι δεν έχουν να χάσουν πραγματικά τίποτα. Ο αθλητισμός είναι ένα πολύ κύριο κομμάτι σε όλη στη ζωή των παιδιών και γενικά σε όλων των ανθρώπων. Και έχουν μόνο να κερδίσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.